Η Δέσποινα Βανδύ έδωσε μια μοναδική συναυλία το Κυποθέατρο Αλκαζάρ στη Λάρισα την 3η 30 Ιουλίου. Ωστόσο, κάποια στιγμή σημειώθηκε ένα απίστευτο περιστατικό, όταν έπεσε πάνω σε μια εγκυμονούσα που μάλιστα βρισκόταν στον τελευταίο μήνα εκεί. Η τραγουδίστρια πηγαίνοντα στο κοινό για να ερμηνεύσει την επιτυχία τη κατάλληλε προποθέσει πλησίασε έναν θεατή για να του το αφιερώσει. Δίπλα του ωστόσο, καθόταν η σύζυγο του, Στέλλα που ήταν εγ... η δέσπινα βανδία αφού πήρε την άδεια της γυναίκα τους ξεκίνησε τα πειράγματα ρωτώντας τον αρχικά για την ηλικία του. 37 εντάξει, παλεύετε. Εγώ φέρνω λίγο σαν 47. Λάζαρε, αφού το ξέρουμε σ' άρεσε». η εκπλήξη όμως για την τραγουδίστρια ήρθε όταν έμαθε πως η Στέλλα βρίσκεται στον ένα το μήνα της εγκυμοσύνης της. «Εννιά είναι, εδώ θα γεννήσει, στο τελευταίο τραγούδι είπε και ακούμπησε τρυφερά την κοιλιά Ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν έχει κρύψει πόσο ερωτευμένος είναι τα τελευταία χρόνια και πως λιώνει για τη Δέσποινα Βανδύ. Όταν άκουσα τη Δέσποινα να λέει ότι με θέλει, μου άρεσε. Μου αρέσουν αυτά. Θέλω να με θέλει και να τη θέλω. Υπάρχει πάθος. Θέλω να τη ζω, να τη βλέπω, να τη μυρίζω, να την αναπνέω. Είναι χαζή ερώτηση αν θα την παντρευτώ. Αν θα το κάνω, θα το πω, είχε δηλώσει σε πρόσφατη συνέντευξη του, ενώ αποκάλυψε πως σκέφτεται το μέλλον του μαζί της, γι' αυτό και φτιάχνουν ένα σπίτι.